Άρξη Συνεδρίου Συμμαχίας Ανεξάρτητων Συμβουλίων Τύπου Ευρώπης με αφορμή τα 25 χρόνια ίδρυσης της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας. Χρυσόστομε Σουρκούνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Άρχισαν σήμερα επίσημα οι εργασίες της ετήσιας συνάντησης των Ανεξάρτητων Συμβουλίων Μέσων Ενημέρωσης της Ευρώπης, που φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Κύπρο η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας. Στη συνάντηση που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο της Μαρίνας Αγίας Νάπας, η πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, Έλλη Κοζαμάνη, παρουσίασε τον νέο κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ο οποίος τροποποιήθηκε πρόσφατα ώστε να συνάδει με τις διεθνείς εξελίξεις στην δημοσιογραφία, με τις απαιτήσεις της κοινωνίας αλλά κυρίως με την ανάγκη προστασίας της ελευθεροτυπίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης. Οι βασικές πρόνοιες του κώδικα διατηρήθηκαν και προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα, ενώ ενισχύθηκαν πρόνοιες για το δημοσιογραφικό περιεχόμενο με αφορμή τις διεθνείς συζητήσεις για θέματα όπως οι ψευδείς ειδήσεις και η παραπληροφόρηση. Ενισχύθηκαν επίσης πρόνοιες για θέματα που απασχολούν την κοινωνία σε συνεννόηση με αρμόδιους φορείς. Να σημειώσουμε τέλος ότι στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας συνάντησης είναι μεταξύ άλλων οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, οι απειλές στην ανεξαρτησία των δημοσιογράφων, η εμπιστοσύνη των πολιτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και η ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία του τύπου. Να δούμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα θέματα. Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, με αφορμή τα 25 χρόνια από την ίδρυσή της, τα οποία γιορτάζει σε αυτήν τη συνάντηση, έχει ανακοινώσει σήμερα την έναρξη του νέου κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ένας ανανεωμένος κώδικας που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής και στις ανησυχίες της κοινής γνώμης, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί όλες τις αρχές, όπως είναι η ελευθερία της έκφρασης, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας πριν από 25 χρόνια όταν ξεκίνησε.